Το σπίτι τι σημαίνει για εσάς, πώς το ζείτε, πόσο χρόνο αφιερώνετε για το σπίτι? Μια που είμαστε μέσα εδώ. Το σπίτι για μας, το σπίτι μας είναι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Είναι η αφετηρία της ζωής μας. Από εδώ παίρνουμε δυνάμεις, εδώ οργανώνουμε τα σχέδιά μας και ξεκινάμε. Περνάμε νόστιμα, πάρα πολύ νόστιμα εδώ. Καταρχήν περνάμε νόστιμα οι δυο μας, περνάμε νόστιμα οι τρεις μας με το γιο μας, περνάμε νόστιμα με τους φίλους μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ζούμε πάρα πολύ το σπίτι μας. Δεν βγαίνουμε πάρα πολύ έξω. Μας αρέσει εδώ. Και μια που λέτε ότι ξεκινάτε μέσα από το σπίτι, αυτό σημαίνει ότι έχετε πετύχει μια πάρα πολύ καλή σχέση και αυτό φαίνεται και αυτό βγαίνει προς τα έξω και αυτό σας φωτίζει, σας δίνει δύναμη, κουράγιο, όλα αυτά. Έτσι ακριβώς, γι' αυτό και ίσως το νόστιμα που λέει η Τζέννη είναι λίγο, δεν περνάμε νόστιμα. Απλώς εδώ γεννιόνται και οργανώνονται και η πνευματική μας ζωή και οι ιδέες που μπορεί να έχουμε, αλλά και οι δημιουργικές μας δυνάμεις από εδώ ξεκινάνε. Δηλαδή αυτό το κύτταρο της οικογένειας εμείς το έχουμε περί πολλού και τις αξίες που το συντηρούν και όσα πράγματα μπορεί να δώσουμε στον άνθρωπο. Νομίζω ότι από την αρχή που γνωριστήκαμε είχαμε τη σοφία και οι δυο μας να βάλουμε πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα τη σχέση μας και το σπίτι μας. Όλος ο κόσμος σας βλέπει σαν ένα τέλειο ταιριαστό ζευγάρι με το παιδί σας. Πώς το καταφέρατε αυτό το πράγμα? Καλά να είστε. Όπως σας είπα πριν, το πρώτο, το βασικό στοιχείο είναι ότι βάλαμε πρώτα τη ζωή μας και μετά τη δουλειά μας. Μετά εγώ νομίζω ότι μια σχέση για να διατηρηθεί χρειάζεται πολύ μεγάλη περιφρούρηση. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να λέμε ωραία, είμαστε παντρεμένοι, η ζωή συνεχίζεται, πάμε μια χαρά. Θέλει, νομίζω, η ζωή όπως και η τέχνη, καθημερινή κατάθεση. Μάλιστα. Καθημερινή προσπάθεια για να κερδίσεις τον άλλο, για να είσαι κοντά του, για να τον φέρεις κοντά σου. Δεν νομίζω ότι τελειώνει ποτέ μια σχέση. Πρέπει πάντα να διατηρείται, γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η περιφρούρηση, κινδυνεύει. Δεν ξέρω πόσο έτσι τέλειο που χρησιμοποίησες αυτή την έκφραση. Αυτά το βλέπω λιγάκι στατικό έτσι. Απλώς και αυτό που λέει η Τζέννη, η σχέση χτίζεται σιγά σιγά. Αλλά πρέπει να χτίζεται συνεχώς. Κάτι να οικοδομείται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που ζουν μαζί. Αυτά που λέμε ότι γίνεται έξω από το σπίτι μας, οι δραστηριότητες ή εκτός σπιτιού, που είναι, ξέρω, αυτά, ό,τι δημιουργικό μπορεί να κάνει κανείς μέσα στην κοινωνία, χτίζεται εδώ μέσα. Και πρέπει αυτό να γίνεται ανάμεσά μας. Αυτό δίνει περιεχόμενο το οποίο δεν τελειώνει ποτέ, εφόσον οι άνθρωποι δεν τελειώνουν ποτέ και σχεδιάζουν πάντα.